Χαρά ανακοινώνω ότι επήλθε συμφωνία και θα παρακαλέσω το περιεχόμενο της συμφωνίας να το διαβάσει ο κύριος Κασιμάτης, ο νομικός μου σύμβουλος. Ο Αρχιεπίσκοπος παρέδωσε στον Πρωθυπουργό προσχέδιο συμφωνίας Εκκλησίας και Πολιτείας για την παραχώρηση της μοναστηριακής περιουσίας. Αυτό περιέρχεται και στην πρόταση των 4 αρχιερέων που όρισε η ιεραρχία για την μεικτή Επιτροπή Εκκλησίας και Πολιτείας. Μάλιστα, κύριε. Δεν έχετε να σχολιάσετε? Όχι, δεν έχω σχόλιο. Είναι αυτονόητο το σχόλιο. Κύριε Πρόεδρε, Καστρί, όπου και επικυρώθηκε η συμφωνία για την μοναστηριακή κτηματική περιουσία. Μετά τη συνάντηση που έγινε στις 10 το πρωί και κράτησε 45 λεπτά, ο Πρωθυπουργός έκανε τη δήλωση που θα ακούσουμε ευθύς. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι επήλθε συμφωνία και θα παρακαλέσω το περιεχόμενο της συμφωνίας να το διαβάσει ο κύριος Κασιμάτης, ο νομικός μου σύμβουλος. Πραγματοποιήθηκε στις 10 στο Καστρί η συνάντηση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου με τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και οι νομικοί σύμβουλοι Γιώργος Κασιμάτης και Γιώργος Λιλαίος. Ο Αρχιεπίσκοπος παρέδωσε στον Πρωθυπουργό προσχέδιο συμφωνίας Εκκλησίας και Πολιτείας για την παραχώρηση της μοναστηριακής περιουσίας. Αυτό περιέρχεται και στην πρόταση των 4 αρχιερέων που όρισε η ιεραρχία για την μεικτή Επιτροπή Εκκλησίας και Πολιτείας. Η οποία κράτησε περίπου 45 λεπτά. Μετά τη συνάντηση ο Πρωθυπουργός δήλωσε. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι επήλθε συμφωνία και θα παρακαλέσω το περιεχόμενο της συμφωνίας να το διαβάσει ο κύριος Κασιμάτης, ο νομικός μου σύμβουλος. Πραγματοποιήθηκε στις 10 στο Καστρί η συνάντηση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου με τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και οι νομικοί σύμβουλοι Γιώργος Κασιμάτης και Γιώργος Λιλαίος. Ο Αρχιεπίσκοπος παρέδωσε στον Πρωθυπουργό προσχέδιο συμφωνίας Εκκλησίας και Πολιτείας για την παραχώρηση της μοναστηριακής περιουσίας. Αυτό περιέρχεται και στην πρόταση των 4 αρχιερέων που όρισε η ιεραρχία για την μεικτή Επιτροπή Εκκλησίας και Πολιτείας.